ένα πρόβλημα στην αγορά. Έχουμε προμηθευτές με τετράμινες πιστώσεις, προμηθευτές εξωτερικού, γιατί σήμερα με τα site και με το ένα και τα άλλο δεν μένει τίποτα ακριβό. Και το πρώτο πράγμα που κάνουν όλοι, ρωτάνε, μα τι γίνεται. Έχουμε πρόβλημα με αποκλειστικούς πελάτες. Έχουμε πελάτες οι οποίοι κατά αποκλειστικότητα μας δουλεύουν μήνες, χρόνια, όχι μήνες. Αυτοί βλέποντας αυτά τα πράγματα ξεροκοιτάζουν. Λέει και να μείνω αύριο, αν συμβεί κάτι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δημιουργούν προβλήματα στην εταιρεία. Προφανώ δεν του ενδιαφέρει αυτό. Αλλά εμένα με στεναχωρεί ένα άλλο πράγμα. Έχουν πάρθει δύο αποφάσεις από ένα διοικητικό συμβούλιο με 11 μέλη χανιώτες. Ένα δεν είχε το θάρρος να έρθει και να κάτσει απέναντι και να πει τους λόγους. Παραστέλνω ένα εκπρόσωπο, ένα εργαζόμενο. Αυτό είναι που με στεναχωρεί περισσότερο. 11 χανιώτες είναι στο διοικητικό συμβούλιο. Ένα να έρθει να καθίσει απέναντι, να πει κυρία Ποστολάκη δεν μας αρέσει. Ή δεν μ' αρέσει το διοικητικό συμβούλιο. Ένα να έρθει να πει τους λόγους. Ποιος είναι ο λόγος τέλος πάντων να ταλαιπωρεί τους ανθρώπους και την εταιρεία. Μια συνέλευση έχει έψοδα, έχει 100 ώρες, έχει. Λοιπόν, εγώ από την εταιρεία σας ζητάω συγγνώμη, θα πάρετε να πάρετε τα εισιτήρια να ξεκινήσουμε την τακτική γενική συνέλευση. 10 η ώρα. Ναι, 10 η ώρα. Εντάξει, 10 η ώρα.